στοιχεία που έχω στα χέρια μου λένε ότι ήταν ελάχιστα και πάρα πολλά τα χρέη, ενώ τώρα με την συνεργατική έχουν ανέβει πολύ και έχουν αποδώσει και στο Δήμο αρκετό διφοδό, κατάληψη, κοινόχρηση του χώρου κλπ. Θα τα δούμε λέει, τα στοιχεία αυτά σε ένα μήνα περίπου που οι κινησέ που λειτουργούν, αυτές που λειτουργούν, θα κάνουν τον απολογισμό και τον ισολογισμό του. Θέλω να μείνω σε αυτό καθ' αυτό το κέντρο υγείας, το περιβόητο, για το οποίο δεν έγιναν εγγένεια, μην πέφτε και εσείς στο λάθος, έγινε παράδοση. Τα εγγένεια σημαίνουν ότι ήταν εν πλήρη λειτουργία. Ενώ παραδόθηκε ένα κτίριο δεν μόνο. Δεν είπα, λέω πολύ το όταν πηγαίνει υπουργό όμω υγεία. Λοιπόν, ο υπουργό ήταν πανέξυπνο, για να μην πω παμπώνυρο, και είπε παράδοση. Έτσι. Και τότε τρέχανε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα και κάνανε 15 κέντρα υγεία, χωρί όμω αποτέλεσμα. Στην ουσία, κύριε Κυρίτση, πιστεύω ότι πέρα από μεμονωμένες περιπτώσεις, κανείς δεν κινήθηκε συντεταγμένα και με τσαγανό για το κέντρο υγείας. Σήμερα, λοιπόν, κάνετε μια πρόταση. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το θέμα της υγείας παίζει πάρα πολύ στον κόσμο, πονάει ο κόσμος, 1,5 μήνα απεργούν οι γιατροί και πιάνει. Όλες οι παρατάξεις φαντάζομαι αυτό το εκμεταλλευτούν. Εγώ δέχομαι ότι είστε ειλικρινείς και ενδιαφέρεστε. Δεν κατάλαβα και δεν είμαι χαζή. Πώς θα το λειτουργήσει το κέντρο υγείας, κύριε Κυρίτση? Μου φάνηκε λίγο γενικόλογο, ναι, επειδή δεν έχω και μπροστά μου, γιατί είμαι και οπτικός τύπος, στην ακοή λίγο τα χάνω. Πώς θα το λειτουργήσετε? Μιλήσατε για γιατρούς, παράδειγμα. Έναν καρδιολόγο, έναν παιδίατρο, έναν γενικής ιατρικής, δύο νοσηλευτές. Θα τους προσλάβετε? Και πώς θα λειτουργήσει πραγματικά? Ναι, αν υποθέσουμε 1η Σεπτέμβρη, είσαστε εσείς η νέα δημοτική αρχή. Το ερώτημά μου λοιπόν, το προηγούμενο ήταν σάλτσα και ζητάω συγγνώμη. Αυτό είναι σάλτσα, είναι σημαντικό ερώτημα για την ΕΔΗ. Όχι, όχι. Μου ναι, δεν τα λέω καθόλου και φαντάζομαι ότι κάποιοι. Και ένα δεύτερο είναι 6 παρατάξεις, δόξα τω Θεώ, και αν δεν βγει ο κ. Χατζηνικολάου με σημαία αντάρτη, αν βγει θα έχουμε 7. 6. Από πού φοβάστε θα έχετε διαρροές ή από πού θα μαζέψετε? Να συμπληρώσω το ερώτημα για το κέντρο υγείας και δεν κάνω άλλο για να το απαντήσετε συνολικά. Έχουμε κάποια δεδομένα όσον αφορά στην υγεία. Και είναι αυτά. Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση δεν έχει ρόλο στην υγεία, κατά τον Καλλικράτο. Ο μοναδικός φορέας αυτοδιοίκησης που μπορεί να έχει ρόλο είναι η δευτεροβάθμια, δηλαδή η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με τον Καλλικράτη, σε αυτή θα περάσουν τα κέντρα υγείας και πιθανόν περιφερειακά νοσοκομεία, όχι κεντρικά, περιφερειακά, όταν το κράτος το αποφασίσει. Επομένως, ξεκινάει με ντεζαβαντάζ ο Δήμος. Ο όποιος Δήμος την όποια παρέμβαση επιθυμεί να κάνει στην υγεία. Δεύτερη παράμετρος. Μη δυνατότητα, θεσμική δυνατότητα του Δήμου να παρέμβει στην υγεία και απαγορευμένων των προσλήψεων δεν μπορεί να συστήσει δημοτικά ιατρία. Επί της ουσίας, γι' αυτό και ακυρώθηκε και η δική σας προσπάθεια την προηγούμενη τετραετία, που είχε προσληφθεί ένας γιατρός και δύο νοσηλεύτριες και δεν μπόρεσαν να πληρωθούν ποτέ, γιατί ο Επίτροπος ακύρωσε την πρόσληψη. Διότι και λοιπά και λοιπά, το σκεπτικό να μην το επαναλάβω, το ξέρετε. Με βάση αυτά τα δεδομένα, πώς μπορεί η αυτοδιοίκηση και με τρίτο δεδομένο ότι η περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών πνέει τα λίσθια στον τομέα της υγείας? Τα γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα, δεν υπάρχει ασθενοφόρο, το νοσοκομείο αδυνατεί να καλύψει γιατί είναι με ένα και αυτό με το ζόρι, δεν μπορεί να λειτουργήσει επί 24 ώρες και όλα τα υπόλοιπα. Επομένως, με βάση αυτά τα αρνητικά δεδομένα, γιατί είναι όλα αρνητικά δεδομένα, πώς θα μπορέσει και με την όποια καλή πρόθεση μπορεί να έχετε, εάν είστε δημοτική αρχή, να κάνετε αυτά τα πράγματα τα οποία είπατε προηγουμένως? Κατά κλείδι, ποια είναι η διαφορά σας συγκεκριμένη με την πρόταση Κοπάδη? Με συγχωρείτε, το λέω, το λέω 2 μήνες και δεν έχετε καταλάβει. Έχω καταλάβει. Γιατί να το ξαναπώ. Εμείς είμαστε κατά της ιδιωτικοποίησης του κέντρου υγείας Αντιμάχιας. Είμαστε κατακάθετοι. Δεν θέλουμε να χαρίσουμε σε κανέναν τίποτα. Ο αντίλογος είναι ότι δεν είναι ιδιωτικοποίηση. Ότι θα λειτουργήσει δωρεάν και στο πλαίσιο του ΕΣΥ. Κοιτάξτε, το διαψεύδεται αυτό. Ακούστε τώρα. Μην το επαναλαμβάνω τώρα. Οι ίδιοι το λένε. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο το είπαν και το λένε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πλέον λένε και περιραίουν έξω στην ατμόσφαιρα ότι ο παιδίατρος κύριος Πίτσης που θα έρχεται από την Αθήνα καθηγητής κύριος Τάδε και θα βλέπει ένα παιδάκι, θα παίρνει και τη δίνει και την κάρτα του, δεν χρειαστεί παρέμβαση. Το λένε και πίσω δεν τότε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει πει. Το έχει πει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει πει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν το λέω για σένα. Παιδιά, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Εμείς παρουσιάσαμε 3 άξονες, σας έχουν έρθει και στα email, θα τους δείτε. Και πραγματικά μας ενδιαφέρει και η δική σας άποψη. Είτε ο σχολιασμός που θα κάνετε, είτε ακόμα και η αντίθετη άποψη. Λέμε λοιπόν ότι
Η δημόσια υγεία είναι υποχρέωση του κράτους. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Πρώτον, τα κέντρα υγείας πρέπει να στελεχωθούν στο πλαίσιο του ΕΣΥ και να λειτουργήσουν στο πλαίσιο του ΕΣΥ. Τίποτα παρακάτω. Όπως τίποτα δεν δεχόμαστε, και αυτή το είπα και στην τοποθέτησή μου, το να λειτουργήσει ως αγροτικό ιατρείο με ένα αγροτικό γιατρό. Το ξεκαθάρισα αυτό. Άρα, στόχος και υποχρέωση του Δήμου να το διεκδικήσουμε να λειτουργήσει. Πώς, είπα, υπάρχει δέσμευση για 1980 ανθρώπους στον τομέα της υγείας, με προτεραιότητα τα κέντρα υγείας, παραμεθωρίων και νησιωτικών περιοχών και της ΜΕΘ, μονάδες εντατικής θεραπείας. Και πρέπει να διεκδικήσουμε σύσσωμη, σύμπασα κοινωνία. Με μπροστάρει το Δήμο και τους συλλόγους κλπ. Ο Δήμος. Είπα τρία πράγματα, τρεις άξονες στους οποίους μπορεί να κινηθεί ο Δήμος. Και τόνισα τα δημοτικά ιατρία, γιατί στο πλαίσιο του νόμου περί προσλήψεων κλπ. Οι νησιωτικοί Δήμοι, το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, εξαιρούνται τη απαγόρευση των προσλήψεων. Θα σας τον κοινοποιήσω και την υπουργική απόφαση κλπ. Την έχετε δει, φαντάζομαι. Εξαιρούνται και ως προς τους νομικούς συμβούλους και ως προς το ιατρικό προσωπικό. Θα έχουμε δεύτερο νομικό σύμβουλο προσλάβει με διαδικασίες ΑΣΕΠ την περίοδο που είμαστε Δημοτική Αρχή. Και δεν ξέρω αν μέχρι τώρα, παρά το ότι υπάρχει η υπουργική απόφαση αυτή και ο νόμος αυτός, δεν τον έχουν προσλάβει. Και έχουν μια κοπέλα εκεί, η οποία πραγματικά με τον όγκο εργασίας δεν καταφέρει να φέρει βόλτα. Είναι ήρωας η κοπέλα που είναι εκεί. Η δικηγόρος που είναι εκεί. Και έχουμε δεύτερη θέση και δεν τον έχουν πάρει ακόμα τον άνθρωπο. Μέχρι πρώτη δεν τον έχουν πάρει. Ενώ έχει εξαιρεθεί. Άρα λοιπόν, είπα ένα λόγο για τον οποίο πραγματικά θέλει μια προσπάθεια να προχωρήσει και να υλοποιηθεί η πρόσληψη. Είπα και κάτι άλλο όμως, Γιώργο, και θέλω να το προσέξετε ιδιαίτερως. Εκ του νόμου είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τουλάχιστον δύο γιατρούς. Εκ του νόμου. Γιατρούς εργασίας. Στο εργοτάξιο και στο ΔΕΙΑΚ. Πες μου, σε παρακαλώ, οι ασφαλισμένοι του Δήμου και του ΔΕΙΑΚ που ξεπερνούν τους 300-400, πού πάνε και πώς ταλαιπωρούνται.